γεια σε όλους και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Ιωάννα και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για το σημερινό βίντεο, καθώς είναι ένα βίντεο που θέλω πάρα πολύ καιρό να κάνω, αλλά ποτέ δεν μου δόθηκε ευκαιρία να την κάνω έτσι όπως θα ήθελα πραγματικά. Νομίζω λοιπόν σήμερα ήρθε αυτή η ευκαιρία και είμαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάζω, όπως έχετε καταλάβει και από τον τίτλο, τι έχω μέσα στην τσάντα του ταξιδιού μου. What's in my travel bag? Όπως είναι γενικά γνωστός ο τίτλος στο YouTube. Όπως σας είχα αναφέρει και στο τελευταίο βίντεο που είναι με τα αγαπημένα του Σεπτέμβρη, ήθελα εκεί πέρα να σας ανακοινώσω ότι όλο το μήνα το Οκτώβρη και τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη εγώ δεν θα βρίσκομαι Ελλάδα. Θα είμαι λοιπόν στη Ρωσία για ένα πρόγραμμα που διοργανώνει το δικό μας πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της πόλης Ροστόφ-Ναντανού που είναι στη Ρωσία. Οπότε εγώ με κάποια άλλα παιδιά από τη σχολή μου επιλεχθήκαμε για να είμαστε τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα. Αύριο λοιπόν είναι η μέρα που φεύγω, οπότε σίγουρα αυτή τη στιγμή που σας βλέπετε αυτό το βίντεο εγώ είμαι ήδη στη Ρωσία και είμαι λοιπόν εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω τι έχω μέσα στην τσάντα που θα κουβαλήσω μαζί μου στο αεροδρόμιο, λίγα μικρά πραγματάκια και μικρά tips που έχω μάθει μέσα από όλα αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει, που δεν είναι πάρα πολλά. Πάμε λοιπόν γρήγορα να δούμε τι έχω μέσα στην τσάντα μου. Η τσάντα που θα πάρω μαζί μου αύριο στο ταξίδι, εκτός από τη βαλίτσα και με μικρή χειραποσκευή, είναι αυτή εδώ πέρα η τσάντα πλάτης. Είναι μια πάρα πολύ μικρή τσαντούλα από την εταιρεία Axel. Την έχω ανεβάσει και στο Instagram. Όσοι με ακολουθείτε στα social media θα την έχετε ήδη ξαναδεί και την έχω ανεβάσει και στα αγαπημένα του Σεπτέμβρη. Γι' αυτό λοιπόν και αποφάσισα να την πάρω μαζί μου στο ταξίδι μου στη Ρωσία, να την έχω μαζί μου. Μπορεί πραγματικά να φαίνεται μικρή, αλλά τώρα που θα την ανοίξω και θα δούμε μαζί τι έχω μέσα, πραγματικά δεν έχετε ιδέα πόσο χώρο κρύβει μέσα αυτή τη μικρή τσάντα. Πάμε λοιπόν να την ανοίξουμε. Πραγματικά είναι σχεδόν γεμάτη και ήδη μπορώ να πω ότι ακόμα χωράει μέσα πάρα πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο πράγμα που βλέπω αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα το μικρό τετραδιάκι. Εμένα λοιπόν μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω και έχω μια μανία με τα μικρά τετραδιάκια. Βασικά έχω μια μανία με τα τετράδια. Αυτό λοιπόν το τετραδιάκι είναι δώρο του αδελφού μου στα περσινά μου γενέθλια, αν θυμάμαι καλά. Είναι λοιπόν το τετραδιάκι που αποφάσισα να πάρω μαζί μου στη Ρωσία για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό, οπότε αυτή τη στιγμή μπορώ να το χωρέσω πάρα πολύ εύκολα στη μικρή μου τσάντα. Τα κανονικά τετράδια και άλλα ημερολόγια που χρησιμοποιώ είναι ήδη μέσα στη βαλίτσα. Οπότε μην αγχώνεστε, δεν είναι ότι μόνο αυτό το τετραδιάκι θα έχω για ένα μήνα. Οπότε λοιπόν, εκτός από ότι είναι δώρο του αδελφού μου και θέλω να το χρησιμοποιήσω, έχει μέσα, δηλαδή όπως μπορείτε να δείτε, ελπίζω πραγματικά να φαίνεται, όλο το τετραδιάκι αυτό είναι ένα ταξίδι. Έχει λοιπόν εδώ πέρα την πηξίδα, έχει εδώ πέρα μια μικρή άγκυρα και εδώ κλείνει με ένα τιμόνι πλοίου. Πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ όλα τα σχέδια και ο αδελφός μου ήξερε τι να μου διαλέξει. Οπότε λοιπόν όταν θα το ανοίξουμε, έχει μέσα αυτά λοιπόν τα φύλλα που είναι καφέ και είναι πάρα πολύ vintage και πραγματικά μου θυμίζουν αυτά τα παλιά τετράδια που γράφανε οι ναυτικοί ή γράφανε ταξιδιώτες. Δεν ξέρω, πάρα πολύ ρομαντική η σκέψη μου, αλλά γι' αυτό ήθελα να το χρησιμοποιήσω αυτό το μικρό τετραδιάκι και να το πάρω μαζί μου. Και σίγουρα εδώ πέρα θα γράψω πάρα πολλέ από τι σκέψει μου ή ιδέε που έχω να κάνω ή το τι έχω να κάνω κάθε μέρα μέσα στη μέρα μου όσο καιρό θα είμαι εκεί. Θα συνεχίσω λοιπόν με την vlog κάμερα που θα έχω μαζί μου σε όλο το ταξίδι, που είναι και η κάμερα που χρησιμοποιούσα μέχρι τώρα για να τραβήξω και βίντεο. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει συγκεκριμένο λόγο που εσεί βλέπετε αυτή την κάμερα εδώ, διότι αυτή τη στιγμή το βίντεο το τραβάω από την καινούργια μου κάμερα, η οποία είναι η Nikon D5300. Θα σα έχω περισσότερε πληροφορίε από κάτω. Οπότε λοιπόν μαζί μου θα έχω την κάμερα η οποία είναι η Canon S610HS. Πραγματικά ζητάω συγγνώμη που δεν μπορώ να πω σωστά τα ονόματα από τις φωτογραφικές μηχανές. Όπως θα σε εξηγήσω, είναι ένας χώρος στον οποίο τώρα ξεκινάω και μπαίνω, οπότε δεν τα πάω πάρα πολύ καλά με τα ονόματα. Σίγουρα όμως αυτή την κάμερα θα σας τη βρω, την είχα πάρει από τα public, είναι μια κάμερα που μπορείτε να την βρείτε, οπότε θα βρω κάποιο link, κλασικά θα σας το έχω από κάτω αν θέλετε να πάτε να δείτε. Αυτή λοιπόν είναι η κάμερα, θα την έχω μαζί μου για να τραβάω φωτογραφίες, για να τραβήξω κάποιο vlog αν μπορέσω να κάνω, γιατί εκεί πέρα πιο πολύ θα είμαι σε σχολή, θα παρακολουθώ μαθήματα, οπότε ελπίζω να μπορέσω να κάνω κάτι ενδιαφέρον παρά να δείτε συνέχεια εμένα να παρακολουθώ μαθήματα και να βλέπω εντάξει. Αλλά αυτό λοιπόν έχω μαζί μου, σε αυτή λοιπόν τη τσαντούλα έχω και την vlog κάμερα. Θα συνεχίσω λοιπόν με το πορτοφόλι, το οποίο
Εννοείται δεν πρόκειται να λείψει από ένα ταξίδι, δεν πρόκειται να λείψει από καμία τσάντα. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι αυτό το πορτοφόλι, είναι από την Τόκα. Το είχατε δει και στα αγαπημένα που είχα κάνει του Αυγούστου. Είναι λοιπόν ένα πορτοφόλι το οποίο είναι με τον χάρτη σε πολύ vintage αποχρώσεις. Είναι πάρα πολύ ευρύχωρο, μέσα δηλαδή έχει χώρο για πάρα πολλές κάρτες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βλέπετε να έχω μέσα τις κάρτες και άλλα πράγματα μέσα τα οποία είναι του ταξιδιού, δεν σας αφορούν. Μέσα λοιπόν έχω τα λεφτά, ταυτότητες, οτιδήποτε ξέρω ότι μπορεί να μου χρειαστεί ανά πάσα στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα ήθελα να κάνω μία μικρή παρένθεση και να σας πω ότι όσοι ταξιδεύετε, ειδικά σε χώρες όπως εγώ πάω Ρωσία, σε χώρες ειδικά που χρειάζονται να έχουν πιο σοβαρά έγγραφα όπως διαβατήριο ή να έχετε μαζί σας σε έγγραφα όπως την πρόσκληση του ανθρώπου που σας καλούν, χώρες μη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με λίγα λόγια, εκεί ήθελα να καταλήξω. Όσοι λοιπόν από εσάς πηγαίνετε, κάνετε ταξίδια σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δεν μπορείτε απλά να πάτε με την ταυτότητα και να πείτε γεια σας, ήρθα, όπως γίνεται στην Ευρώπη. Χρειάζονται λοιπόν διαβατήρια, χρειάζονται ειδικά χαρτιά. Θα σας συμβούλευα να έχετε πάντα μαζί σας, πάνω σας για την ακρίβεια, ένα πολύ μικρό τσαντάκι, στο οποίο εκεί πέρα θα μπορείτε να βάλετε μέσα το διαβατήριο, την ταυτότητα, τα προσωπικά σας δηλαδή αντικείμενα, τα λεφτά τα οποία θέλετε να αλλάξετε και τα λεφτά, τα ευρώ που έχετε δηλαδή σηκώσει για να μην τα έχετε κάπου πάνω σας και γίνει κάποια κλοπή, χτυπαξίλο ή γίνεται οτιδήποτε, είναι καλό να έχετε πάνω σας ένα μικρό τσαντάκι το οποίο θα το έχετε μέσα από τα ρούχα σας. Επειδή αυτή τη στιγμή έχω μια τραγική εμπειρία που έπεσε σαν θύμα κλοπής πριν από 2 χρόνια, μέσα λοιπόν στο πορτοφόλι μου είχα τα πάντα. Όταν σας λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Από διαβατήριο, ταυτότητα, λεφτά, κάρτες. Εάν είχα πάνω μου αυτό το τσαντάκι που εγώ αυτή τη στιγμή σας λέω, είχα μέσα εκεί το διαβατήριο, τα λεφτά και τα ευρώ, αλλά και τα λεφτά τα οποία κάθε χώρα είναι διαφορετική, οπότε υπάρχει το τάδε συνάλλαγμα, εκεί είχα μέσα όλα μου τα προσωπικά στοιχεία και να μου έκλειβαν το πορτοφόλι και να είχα μέσα ας πούμε κάποιες κάρτες συνδρομητικές ή κάρτες από μαγαζιά, δεν θα με ενδέφερε καθόλου. Θα μου είχαν κλέψει απλά το πορτοφόλι, το οποίο όμως θα ήταν άδειο. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν μέσα είχα 20-50 ευρώ, χίλιες φορές να μου κλέψουν 50 ευρώ και παραπάνω, παρά να κλαπούν διαβατήρια, ταυτότητες, αστυνομικές ή φοιτητικές. Οπότε λοιπόν αυτή τη στιγμή, ναι, μεν σας δείχνω το πορτοφόλι μου, αλλά τα σοβαρά πράγματα, τις ταυτότητες, τα διαβατήρια και όλα αυτά τα χαρτιά που χρειάζονται για μια ξένη χώρα, θα τα έχω σε ένα άλλο τσαντάκι, το οποίο θα το έχω από μέσα μου. Και σας συμβουλεύω να κάνετε και εσείς το ίδιο αν δεν θέλετε να έχετε άσχημες εμπειρίες. Μέσα λοιπόν επίσης στο τσαντάκι έχουμε μόρο μάντιλα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά όχι μόνο για μία πτήση, για το ταξίδι σας με το λεωφορείο, για οτιδήποτε μπορεί κάτι να γίνει, μπορεί με κάτι να λερωθείτε, μπορεί στις τουαλέτες να μην υπάρχουν χαρτιά, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, ένα πακέτο μόρο μάντιλα ή ένα πακέτο αντισηπτικά μαντιλάκια είναι πάντα χρήσιμα για να κουβαλάτε μαζί σας. Θα συνεχίσω λοιπόν και θα σας δείξω ότι κουβαλάω μέσα επίσης ένα μικρό μπουκαλάκι αντισηπτικό. Πραγματικά είμαι κολλημένη, έχω πάρα πολύ έρωτα με τα μπουκαλάκια με αντισηπτικά, μου αρέσει πάρα πολύ να καθαρίζω τα χέρια μου. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι από την εταιρεία Mini Cutie, είναι στο γλυκό μπιζέλι είναι το άρωμά της και πραγματικά είναι το αγαπημένο μου. Έχω φράουλα και βανίλια, αλλά από αυτά τα δύο το μόβ έχει ξεχωρίσει. Μα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι που έχει θήκη από σιλικόνη και αυτή τη στιγμή αυτό βγαίνει και μπορείτε να το βάλετε σαν μπρελόκ είτε στα κλειδιά σας, είτε στη τσάντα σας, είτε οπουδήποτε έχει κάποιο χώρο για να μην το κρατάτε. Απλά κρέμεται. Αυτό λοιπόν μου αρέσει πάρα πολύ και το έχω κάθε φορά μαζί μου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα σας δείξω ότι κουβαλάω μαζί μου πάντα υγρό για τα μάτια. Το συγκεκριμένο είναι ένα υγρό φακόν, το Aqua Soft. Γενικά φοράω φακούς. Αυτή τη στιγμή φοράω φακούς. Έχω 4,5 μοιοπία και στα 2 μάτια. Καθώς όμως ταξιδεύω αύριο όλη μέρα, αυτό που θα γίνει είναι να έχω τους φακούς για κάποιες συγκεκριμένες ώρες και μετά απλά να βγάλω τους φακούς και να βάλω τα γυαλιά μου. Γιατί έτσι θα μπορώ να είμαι πολύ πιο άνετη, θα μπορέσω να κοιμηθώ το βράδυ, διότι η πτήση είναι στις 2,5 ώρα το χάραμα, οπότε εκείνη τη στιγμή τα μάτια μου αν φοράνε φακούς θα είναι πάρα πολύ αφυτατωμένα, θα με πονάνε πάρα πολύ και θα με τσούζουν.
Είτε φοράω γυαλιά είτε φοράω φακούς, πάντα είναι απαραίτητο και πάντα μου αρέσει στα ταξίδια μου και στις πτήσεις μου να έχω ένα υγρό φακόν, υγρό για τα μάτια. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να προσέχεις τα μάτια σου, όχι μόνο αν φοράς φακούς, που στην συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει και όπως και δίποτε να κουβαλάς μαζί σου πάντα υγρό φακόν, αλλά γενικότερα και μέσα από το ταξίδι το μάτι κουράζεται, οπότε είναι πάρα πολύ καλό να ενυδατώνεις τα μάτια σου. Μέσα λοιπόν η τσάντα, όπως μπορείτε να δείτε, έχει αυτήν εδώ πέρα την θήκη. Τη μικρή θήκη, αυτό είναι το μικρό χώρο αποθήκευσης, στον οποίο έχω βάλει κάποια μικρά πράγματα που χρησιμοποιώ, τα οποία είναι ομορφιάς και περιποίησης. Με πρώτο και καλύτερο αυτή τη στιγμή μία κρέμα χεριών από την Κοντάλι. Η συγκεκριμένη είναι στα 30 ml, οπότε μπορώ να την πάρω μαζί μου και πάνω στο αεροπλάνο. Μυρίζει grapefruit και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, καθώς ενυδατώνει τα χέρια και δίνει μία πολύ φρέσκια μυρωδιά. Δεν είναι καθόλου έντονη, αλλά είναι μία μυρωδιά που πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ για τις κρέμες χεριών και μου αρέσει να την έχω και στο ταξίδι μου για να ενυδατώνω τα χέρια μου. Στην ίδια κατηγορία της περιποίησης και της ενυδάτωσης πάντα θα έχω μαζί μου ένα λιποζάν. Το συγκεκριμένο είναι από Maybelline, το Baby Lips, αλλά στην... νομίζω είναι Hot Coco. Ναι, είναι Hot Coco η ονομασία. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν μυρωδιά. Το συγκεκριμένο είναι ένα πολύ nude, δηλαδή δεν έχει σχεδόν καθόλου χρώμα και δεν με πειράζει. Οπότε πάντα κουβαλάω μαζί μου και ένα λιποζάν. Γενικά στα ταξίδια και στις πτήσεις δεν είμαι πάντα βαμμένη ή αν είμαι βαμμένη θα έχω ένα πάρα πολύ φυσικό μακιγιάζ, το οποίο συνήθως είναι μόνο κονσίλερ και τίποτε άλλο, καθώς ακουμπάς χιλιάδες πράγματα, ακουμπάς ή κοιμάσαι ή οτιδήποτε σε παίρνει ο ύπνος, δεν μ' αρέσει να έχω κάποιο μακιγιάζ την μέρα ταξιδιού. Οπότε στις περιπτώσεις που δεν θα φοράω καθόλου τίποτα, αλλά θέλω να ενυδατώσω και να περιποιηθώ το πρόσωπό μου, θα κουβαλήσω και θα έχω μαζί μου πάντα ένα αντιλιακό. Αυτή είναι λοιπόν, το αντιλιακό είναι από την Απιβίτα, το Sun Care Face Cream, που είναι και με δίκτυο προστασίας 50. Όχι που έχει σημασία εκεί που πάω, αλλά πάντα χρειάζεται να έχεις μαζί σου ένα αντιλιακό και πάντα είναι σημαντικό να φοράς αντιλιακό, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν είναι στο travel size, είναι στα 15 ml και γι' αυτό μπορώ να το πάρω μαζί μου και στην πτήση, να το έχω δηλαδή μαζί μου και στο αεροπλάνο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι ένα απλό αντιλιακό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλά το κουβαλάω μαζί μου στα ταξίδια γιατί είναι και μικρό και μου αρέσει να ενυδατώνω και να περιποιούμε το πρόσωπό μου. Επίσης μέσα στην τσάντα μου έχω βάλει και αυτά τα μικρά μαντιλάκια που είναι από την Essence, τα οποία η δουλειά που κάνουν είναι να απορροφούν όλη τη λιπαρότητα. Εννοείται η μέρα που ταξιδεύεις είναι μια μέρα που το πρόσωπό σου έχει πολύ λιπαρότητα, γενικά δέχεται ρήπους και βρωμιές από τα πάντα, από όλο το περιβάλλον που είναι γύρω σου, οπότε λίγο πριν ξεκινήσω την περιποίηση να βάλω λίγη κρέμα ή αντιλιακό προσώπου, θα πάρω από αυτό τα μικρά χαρτάκια, τα οποία είναι... μισό λεπτό, τα οποία βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα, είναι αυτά εδώ πέρα τα μικρά χαρτάκια, τα οποία θα τα κάνεις έτσι στο πρόσωπό στα μποναριστά και θα πάρουν όλη τη λιπαρότητα. Εννοείται λοιπόν μέσα στην τσάντα θα έχω τσίχλες, διότι οτιδήποτε και να φας, οτιδήποτε και να γίνει, δεν έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις να πλύνεις τα δόντια σου εκείνη τη στιγμή, είτε ταξιδεύεις βράδυ και φτάνεις πολύ νωρίς το πρωί, οπότε δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις την καθημερινή σου ρουτίνα, μία τσίχλα πραγματικά μπορεί να σε σώσει. Αυτά λοιπόν είναι και τα πράγματα τα οποία θα κουβαλήσω σε αυτήν εδώ πέρα τη μικρή τσάντα στο ταξίδι που θα κάνω και αυτά συνήθως είναι τα πράγματα τα οποία κουβαλάω μαζί μου, τα απολύτως μικρά και τα απολύτως απαραίτητα τα οποία θέλω να έχω μαζί μου. Σίγουρα κουβαλάω και άλλα πράγματα αλλά σε άλλη θήκη που είναι η θήκη του λάπτοπ μου, εκεί πέρα έχω το λάπτοπ, το φορτιστή, τους φορτιστές και του κινητού, του λάπτοπ αλλά και της κάμερας. Επίσης εκεί πέρα ίσως έχω πιο τακτοποιημένα τα μεγάλα έγγραφα τα οποία δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή την τσάντα και να τσαλακωθούν και εκεί πέρα συνήθως θα έχω και το βιβλίο που θα διαβάζω γιατί πάντα μου αρέσει τα ταξίδια να έχω ένα βιβλίο μαζί μου να διαβάζω να περνάει η ώρα. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου πραγματικά από κάτω στα σχόλια τι κουβαλάτε εσείς στην τσάντα χειρός ή στην τσάντα όταν πάτε κάποιο ταξίδι. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ και να βλέπω βίντεο άλλων YouTubers ή άλλων ανθρώπων που δείχνουν τα πράγματα που κουβαλάνε μαζί τους. Είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι μικρά προσωπικά αντικείμενα κουβαλάει ο καθένας, οπότε θα χαρώ να τα διαβάσω. Γράψτε μου λοιπόν από κάτω επίσης τι θα θέλετε να δείτε από μένα την επόμενη φορά. Σας έχω ετοιμάσει κάποια πολύ όμορφα βίντεο τα οποία θα τα δείτε και στη συνέχεια, αλλά και ελπίζω πραγματικά να
σας αρέσουν. Στο κουτί κάτω περιγραφής θα σας έχω όσα πράγματα από αυτά που σας έδειξα θα μπορέσω να βρω σε κάποιο link, αν κάποιο από αυτά που σας έδειξα σας ενδιέφερε. Θα σας έχω επίσης όλα μου τα social media, στα οποία μπορείτε να με βρείτε και να με ακολουθήσετε. Επίσης θα σας έχω και το προσωπικό μου blog. Μέχρι το επόμενο βίντεο, ελπίζω να περνάτε καλά. Μην ξεχνάτε πάντα να χαμογελάτε και σας στέλνω πάρα πολλά φιλιά. Γεια σας!